Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Δύο πραγματάκια αυτή τη φορά για unboxing και όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεο στο παρελθόν, έτσι και βρίσκουμε καλές τιμές και ευκαιρίες, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πάρουμε και από την ελληνική αγορά και να την υποστηρίξουμε. Όταν όμως έχουμε πει οι διαφορές είναι ακόμα και για το ίδιο προϊόν τεράστιες, όχι φυσικά θα τα φέρουμε το εξωτερικό. Αυτή τη φορά όμως βρήκαμε πολύ καλές τιμές και είναι το χαρακτηριστικό του e-shop στις προσφορές που έχει στα Crazy Sundays και τα πήραμε από εδώ, από το εν λόγω κατάστημα. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο mousepad με χάρτη στο στυλ που μου αρέσει και τα λοιπά και κυρίως ανοιχτόχρωμο, γιατί όλο σκούρα έχω, βλέπετε εδώ που κάνω το unboxing, και ένα ωραίο mini τριποδάκι με πρακτικές όμως εφαρμογές, θα τα πούμε συνέχεια. Αφήνω λοιπόν στην άκρη προς το παρόν το τριποδάκι, πάμε να ανοίξουμε το mousepad. Βλέπετε ούτε εγώ το έχω ανοίξει καθόλου, μόλις τα έφερα και βλέπουμε λοιπόν, λέει Hi, I'm Discoveries, είναι της εταιρείας Natec, πρέπει να φαίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, closed surface rubber base, waterproof treatment, αδιάβροχο προφανώς, και age switching, ότι έχει ωραίες γραφές στο πλάι. Εδώ έχουμε, μας λέει, maxi size, εδώ να πούμε είναι διάσταση 80 πόντους στο πλάτος και 40 στο ύψος, όπως είναι αυτό που χρησιμοποιώ τώρα. Και εδώ μας δείχνει ότι έχει όλο τον γεωγραφικό χάρτη της Σιφηλίου, βλέπετε εδώ 80x40, με τα σημερινά κρατήδια, όπως, όχι όπως ένα που σας έδειχνα παλιά που είχα φέρει από από Banggood που ήταν ο αρχαίος κόσμος, εδώ είναι ο σύγχρονος κόσμος, αλλά έχει και τα main voyages of the age of discovery, δηλαδή ποια ήταν τα σημαντικά ταξίδια κάποιων πρωτοπόρων και εξερευνητών που ανακαλύψανε το σύγχρονο και νέο κόσμο. Πάμε όμως να το ανοίξουμε. Εδώ να πω ότι το συγκεκριμένο, πέρα από την τιμή που θα δείτε και εσείς, είναι γύρω στα 8 ευρώ, 9 το πολύ αν δεν κάνω λάθος. Κάτσε, γιατί είναι και λίγο σφινωμένο μέσα. Εδώ. Το συγκεκριμένο λοιπόν το πήρα γιατί από καιρό ήθελα ένα mousepad. Κάτσε, γιατί έσκασε και πάνω στην κάμερα, ξετυλίχθηκε μόνο του. Λοιπόν, ήθελα ένα mousepad έτσι ανοιχτόχρωμο, γιατί βλέπετε εδώ τα χρησιμοποιώ για υπόβαθρο στα διάφορα unboxing που κάνω. Το συγκεκριμένο είναι από τα αγαπημένα μου, γιατί έχει αυτές τις κόκκινες τις νότες, αλλά πρέπει να πάει κάποια στιγμή για πλήσιμο, βλέπετε. Ίσως να φέρω αυτό με τα εξάγωνα που έχω φέρει από Banggood, αλλά και αυτό, ανάλογα το θέμα που έχω να παρουσιάσω, θα μ' άρεσε να το έχω σαν background, αν θέλω κάτι ανοιχτόχρωμο. Το βλέπετε εδώ, το σήμα Natec κάτω αριστερά. Τώρα εδώ είναι πολύ μεγάλο το mousepad, δεν μπορούμε να το δούμε όλο ταυτόχρονα. Βλέπουμε μόνο εδώ Βόρειο και Νότιο Αμερική, και εδώ είναι, βλέπετε, αυτά που λέει τα ταξίδια Κολόμβος. Βλέπω εδώ Columbus 93, Columbus 1502, Columbus 1498, πότε ανακάλυψε Αμερική, και όπως ξέρουμε όλοι δεν πήγε καν στην Αμερική, είχε πάει εδώ, βλέπετε, στις Μπαχάμες. Λοιπόν, και διάφορα άλλα. Είναι ένα ωραίο πρωτότυπο mousepad, ωραίο, σχετικά παχύ θα έλεγα. Εντάξει, αυτό προφανώς σίγουρα θα πιάσει μεγαλύτερη βρωμιά και πιο γρήγορα από τα μαύρα, αλλά εντάξει, εδώ είναι να έχουμε 3-4 να τα συναλλάσσουμε και να τα πλένουμε και να αλλάζουμε και παραστάσεις κυρίως, επειδή σας είπα και εγώ τα χρησιμοποιώ έτσι για background στα διάφορα unboxing που κάνω, να έχουμε και κάποιο πιο ανοιχτόχρωμο για να σπάει έτσι η μονοτονία με τα μαύρα. Πάμε όμως τώρα στο δεύτερο περιόν, που είναι ένα τριποδάκι της Χάμα αυτή τη φορά. Εντάξει, Χάμα είναι σαν να λέμε τα κινέζικα των Γερμανών, δεν είναι κάτι τρομερής ποιότητας, αλλά το συγκεκριμένο λόγω του Crazy Sundays το πήραμε και αυτό γύρω στα 7 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Το αξιοσημείωτος αυτό είναι, όπως λέει, 2-1, δηλαδή και βίδα, βλέπετε εδώ στο πάνω μέρος ενός τετάρτου, και αυτή η γνωστή διχάλα για να μπορούμε να βάλουμε μία GoPro. Πάμε όμως να τα ανοίξουμε, να το δούμε από κοντά, γιατί έχει και άλλη μία ιδιομορφία. Ελπίζω να τα καταφέρω να τα ανοίξω, γιατί αυτή είναι η γνωστή, η αηδία η συσκευασία που δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή για πλάκα τραυματίζεσαι ή παιδεύεσαι να τα ανοίξεις. Θα το κάνουμε λίγο γνωστό μαλλιάτσις
unboxing. Αν και ο κύριος Μαλιάτσης έχει σταματήσει τα unboxing, έχει γίνει πλέον πιο φίρμα. Να κόψουμε και από την άλλη και να το ανοίξουμε εδώ με διάφορα ηχητικά εφέ. Πώς την έχουν δει να φτιάχνουν τέτοια συσκευασία, δηλαδή εν έτη 2021 πώς τους αρέσουν αυτές οι συσκευασίες, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι το τρυποδάκι, το βλέπετε. Καταρχάς, αυτό που μου άρεσε είναι ότι είναι μικρό. Θέλεις ένα μικρό τρυποδάκι να το βάλεις στη τσέπη σου, να πας κάπου να στήσεις το κινητό σου ή την κάμερά σου, να τραβήξεις κάποια πλάνα με σταθερότητα. Άρα, να το εύκολο, το παίρνεις από μερικές τσέπη που λέει ο λόγος, το βάζεις και πηγαίνεις. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, έχουμε βίδα ενός τετάρτου. Άρα, μπορούμε να πάρουμε έναν οποιοδήποτε, να σας φέρω εγώ το γνωστό από Blitzwolf adapter, βλέπετε, που έχει αντίστοιχες βίδες. Να το βάλουμε πάνω, τάκ, κατευθείαν. Να βάλω αυτό εδώ, ας πούμε. Έτσι, να το βιδώσουμε. Και αυτόματα βλέπετε, έχουμε βάλει ένα κινητό, τι άλλο θέλουμε, όλο κομπανάω την κάμερα. Να βάλουμε ένα κινητό, τι άλλο θέλουμε, και να τραβήξουμε τα πλάνα μας. Πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Οποιοδήποτε ενός τετάρτου μέχρι και μια κάμερα, μια DSLR κτλ. Επόμενο. Έχουμε τη γνωστή τη βίδα, βάλουμε με ωραίο εδώ κοκκινάκι χρώμα, που μπορούμε να τη βγάλουμε, να βγάλουμε εδώ τη βίδα την ενός τετάρτου. Χρήσιμο αυτό, γιατί μπορούμε να τη βάλουμε και σε κάποιο άλλο αξεσουάρ και να φέρουμε εδώ, βλέπετε, με τη γνωστή διχάλα, την GoPro μας, να τη βάλουμε εδώ. Είναι λίγο τώρα λίγο σφιχτά, θα τα καταφέρουμε όμως, να το. Ωραία, και να ξαναβάλουμε εδώ φυσικά τη βίδα μας. Γι' αυτό είναι και, βλέπετε, αρκετή μεγάλη σε μήκος, για να μπορούμε να την πιάσουμε, να το. Τακ, και έχουμε βάλει την GoPro μας ή οποιαδήποτε άλλη action κάμερα στο τρυποδάκι μας και τραβάμε πολύ ωραία πλάνα. Και τέλος, όπως θα είδατε, ωραίο ελαστικό εδώ, τα ποδαράκια κτλ. Αλλά τι είναι το ενδιαφέρον, κάτσε να βγάλω την κάμερα για να μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα, ότι αυτά εδώ είναι και ευλίγιστα. Να το. Φανταστείτε λοιπόν ότι την έχω πάρει στις διακοπές μου, ιδίως για το λέω τώρα για κάποιους instagrammers, influencers κτλ. Και να μην παιδεύω το έτερο νήμιση να με τραβάει πλάνα γιατί πρέπει να ανεβάσω στους followers μου κτλ. Και τον έχω από δίπλα και να μου τραβάει τις ωραίες πόζες. Την παίρνω λοιπόν, τη μαγκώνω με κάποιο τρόπο έτσι, λίγοντας, φτιάχνοντας εδώ κάπως τα πόδια κτλ. Σε ένα κλαρί δέντρου απέναντί μου και αρχίζω, παραδείγματος χάρη έτσι, τάκ εδώ το κινητό μου, η κάμερα, ό,τι άλλο θέλω, και αρχίζω και τραβάω τα πλάνα μου. Παπαπαπαπαπ. Πολύ ωραία. Γενικά με αυτό εδώ το ευέλικτο τρόπο μπορώ να τη βάλω με όποια περίεργη γωνία θέλω, σε όποιο σημείο θέλω, και αυτόματα να έχω απέναντί μου τον προσωπικό μου φωτογράφο, χωρίς, όπως είπα, να παιδεύω το έτερο ήμιση, γιατί εγώ είμαι influencer και θέλω να βγάλω τις ωραίες φωτογραφίες μου. Οπότε, όχι απλώς δύο σε ένα λύση, και κινητό και DSLR ή όποια άλλη κάμερα ή όποια action κάμερα θέλουμε, έχοντας αυτόν εδώ τον adapter, αλλά και σταθερό τρίποδο και εύκολη τοποθέτηση, παύλα μάγκωμα θα το έλεγα εγώ, σε όποιο σημείο μας αρέσει και είναι έτσι ενδιαφέρον, σε ένα βράχο φανταστείτε και τα λοιπά, να το πιάσουμε το τρυποδάκι μας και να βγάλουμε μόνοι μας τα πλάνα και τις φωτογραφίες που θέλουμε. Άρα πάρα πολύ χρήσιμο και το πιο βασικό σε πάρα πολύ καλή και αξιοπρεπή, θα έλεγα, τιμή. Είπαμε είναι γύρω στα 7-8 ευρώ. Λοιπόν, οπότε αυτά για αυτό το βίντεο. Είδαμε και το mousepad, είδαμε και το ωραίο τρυποδάκι από το e-shop από τη Hama. Λοιπόν, θα σας βάλω εγώ τα link, γι' αυτό έβγαλα το βίντεο εκτάκτος σήμερα Πέμπτη, το Crazy Sunday διαρκεί μέχρι το Σαββάτο το βράδυ, οπότε αν σας άρεσαν να πάτε να τα χτυπήσετε και εσείς να τα πάρετε, είναι πολύ καλά και σε πολύ καλές τιμές. Θα σας βάλω και όλο το link βέβαια για το όλο το Crazy Sundays, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ καλές ευκαιρίες σε άλλες κατηγορίες ενδιαφέροντος και μπορεί να σας ενδιαφέρει να πάρετε και εσείς καλά πραγματάκια και πολλές φορές σε πολύ καλή τιμή. Λοιπόν, οπότε αυτά για αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, ένα like, να το δουν και κάποιοι άλλοι γνωστοί σας.
ένα subscribe αν δεν είστε συνδρομητές και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με τα κλασικά μας, τα προϊόντα από Κίνα. Ευχαριστώ πολύ.